σου μια εντυπωσιακή νέα και ταλαντούχα τραγουδίστρια. Το κορίτσι του Νίκου Μακρόπουλου. Δίνει την πρώτη της συνέντευξη στα αποκαλυπτικά. Για τα μάτια σας μόνο. Σε πιάσαμε πάνω στην προπόνησή σου. Προσπαθώ 3 με 4 φορές την εβδομάδα να γυμνάζω το σώμα μου και να είμαι συνέχεια σε εγρήγορση. Έπαιζα πριν πολλά χρόνια βόλεϊ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα άθλημα το οποίο και το καλοκαίρι προσπαθώ όσο μπορώ beach volley να παίζω, μου αρέσει. Πιο πολύ ασχολούμαστε με την αερόβια γυμναστική, πιλάτες. Μας αρέσουν αυτά τα πράγματα που βοηθάνε και στις στάσεις του σώματος. Κάνεις και διατροφή? Προσέχω τη διατροφή μου πολύ. Φαντάζομαι ότι είσαι εσύ η αιτία που αδυνάτησε και ο Νίκος. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μαζί διατροφή. Προσπαθώ να τρώμε σωστά. Δεν κάνουμε ακραία πράγματα, τρώμε όμως σωστά. Έλα κοντά μου και μην αργείς. Απ' τα φιλιά μου θέλω να πιείς. Είσαι από μουσική οικογένεια? Ναι, είμαι από μουσική οικογένεια. Ο πατέρας μου τραγουδούσε. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα ασχολήθηκα με τη φιλαρμονική. Και μετά ασχολήθηκα με το τραγούδι. Έπαιζε στη φιλαρμονική? Έπαιζα τρομπέτα. Με ποιους έχεις συνεργαστεί? Έχω συνεργαστεί με το Γιάννη τον Πλούταρχο, έχω συνεργαστεί με τον Κότσιρα και τον Μπάση. Η τελευταία μου συνεργασία ήταν με τον Μάκη Τιμάκη στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά έχω συνεργαστεί με τον Νίκο, επίσης τον Μακρόπουλο. Σε ποιο σώμα επάνω μαρνίσαι. Η πρώην σύζυγος του Νίκου Μακρόπουλου, Χρύσα, είχε κατηγορήσει τη Γιούλη πως ήταν η πέτρα του σκανδάλου στο γάμο της. Η νεαρή τραγουδίστρια απαντά χωρίς δισταγμούς σε όλες τις κατηγορίες. Η πρώην γυναίκα του σε κατηγόρησε για πέτρα του σκανδάλου. Γελάς. Γελώ γιατί νομίζω λες λίγα. Ναι. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Το αν με ενόχλησαν, πολύ. Με πλήγωσαν, με ενόχλησαν. Αλλά γιατί ήταν πράγματα που δεν ίσχυαν και δεν ισχύουν. Αλλά πιστεύω ότι ο χρόνος έχει δείξει τι ήμουνα για τον Νίκο, τι είμαι για τον Νίκο και τι είναι ο Νίκος για μένα. Θα έμπαινες ποτέ ανάμεσα σε ζευγάρι? Οι αρχές μου όχι, δεν μου το επέτρεπαν, ούτε από την οικογένειά μου οι αρχές μου ήταν έτσι, ούτε ήταν κάτι που θα το έκανα ποτέ. Σεβόμενη βέβαια το σύντροφό μου, τη σχέση μου, δεν βγήκα ποτέ ούτε να μιλήσω ούτε να πω κάτι. Σεβάστηκα τη σχέση μου, προστάτευσα τη σχέση μου και δεν ήθελα να γίνει το πρόβλημα μεγαλύτερο από αυτό που ήδη είχε γίνει. Όταν χώρισαν, εσείς είχατε γνωριστεί, πώς σε κατηγόρησε? Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να αναφερθούμε, γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια και δεν θα ήθελα να μπούμε στη διαδικασία πώς, γιατί, πότε έγινε, τι έγινε. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα να το αναλύσω, γιατί νομίζω ότι δεν είμαι και αρμόδια να το αναλύσω. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Γνωριστήκαμε στη δουλειά. Πήγα να κάνω ντυσιόν. Και έτσι γνωριστήκαμε, έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας ή έτρεξε πάρα πολλά χιλιόμετρα για να σε κατακτήσει? Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που με κέρδισε αμέσως για το χιούμορ του και την εξυπνάδα του. Το θεωρώ απίστευτα εφή άνθρωπο και πανέξυπνο. Και αυτό σιγά σιγά έτσι έγινε και η γνωριμία. Και έτσι δεθήκαμε και έτσι είμαστε ακόμα μαζί. Συγκατοικήσατε αμέσως? Σχεδόν αμέσως, ναι. Υπάρχει ζήλια? Να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πολύ όταν βλέπω τον Νίκο να το φλερτάρουν. Ναι. Και να το φλερτάρουν και να νιώθω ότι είναι διεκδικήσιμος. Πολύ. Γιατί με κάνει να θέλω να γίνομαι πιο όμορφη, να περιποιούμε τον εαυτό μου και να το διεκδικώ κι εγώ ίδια, άσχετα με τα χρόνια που ήμασταν μαζί. Και το φλερτάρω και το διεκδικώ και του δείχνω ότι τον θέλω, ότι μου αρέσει. Τι περιμένεις, τι με κοιτάς, κι ούτε ένα βήμα δεν προχωράς. Τσακωμούς έχετε, έντονους? Καθόλου. Μπορεί να ακούγεται περίεργο. Στην αρχή ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι δεν ήξερε και ο ένας τον άλλον καλά. Μάθαμε ο ένας τον άλλον, δεν έχουμε συγκρούσεις στη σχέση μας καθόλου. Την οικογένεια τη σκέφτεσαι? Είμαι με έναν άνθρωπο, είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή όμως νιώθουμε γεμάτοι νομίζω από τη σχέση μας. Αργότερα ίσως μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Να κάνει τη δουλειά.